στον Δήμαρχο Στροβόλου, ο οποίος και εκείνος πρέπει να καταλάβει ότι είχαμε τον κύριο Φέδωνα στην εκπομπή σήμερα. Γεια σας, Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είπα ότι θα κάνουμε θέμα σήμερα. Ο κύριος Φέδωνας φαντάζομαι τα έχει πει πάλι έτσι όπως τα λέει. Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή θέλουμε μόνο εμείς θέλουμε γνησιότητα, αλήθεια και χωρίς φιλτραρίσματα. Διαφάνεια, και διαφάνεια, χωρίς φιλτραρίσματα. Τώρα, έχω να σας πω ότι είπα ότι θα κάνουμε θέμα για να δούμε πώς πήγε χθες η πανδημοτική και πήρα μήνυμα. 14 Οκτωβρίου, Κατερίνα, ξεκινάνε τα έργα από δημότες του Στροβόλου. Έχουν δίκιο, η πληροφόρηση μου είναι σωστή? Ναι, είναι σωστότατη. Ωραία. Άρα, ξεκινάμε. Τι... Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Δόξα σοι ο Θεός. Προτεραιότητες, Δήμαρχε, τι κάνατε χθες? Ήταν, φαντάζομαι, αρκετά τα ερωτήματα από τον κόσμο, από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και επηρεαζόμενους. Χθες είχε γίνει παρουσίαση του σχεδιασμού από τον Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου μας. Είχαν δοθεί τα χρονοδιαγράμματα, οι φάσεις του έργου και τα χαρακτηριστικά αυτού του έργου, τι θα περιλαμβάνει αυτό το έργο, και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσαμε την παρουσίαση, δώσαμε το λόγο στους δημότες για να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Ναι. Τα ερωτήματα τα οποία αφορούσαν περισσότερο το πώς θα γίνει το έργο στο τέλος, στην τελική του μορφή ή και στη διάρκεια. Κυρίως ήταν ερωτήματα που αφορούν την διαχείριση, την κυκλοφοριακή διαχείριση μεσούσης της υλοποίησης του έργου. Δήμαρχε, έχουμε απαντήσεις πάνω σε αυτό? Φαντάζομαι θα γίνει σε φάσεις. Ωραία. Σε πόσες φάσεις θα ολοκληρωθεί τη Τσερίου? Σε τρεις φάσεις, 8 μήνες η κάθε μια. Ξεκινάει από τη συμβολή του κυκλικού κόμβου της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Ναι. Με Τσερίου θα είναι η πρώτη φάση από το κυκλικό κόμβο μέχρι το Λίτορ και μετά η δεύτερη φάση από το Λίτορ μέχρι τα φώτα της Λεωφόρου Κωνσταντινούπολεως και μετά η τρίτη φάση από την Κωνσταντινούπολεως μέχρι τη Στροβόλου. Μάλιστα. Και τώρα μόλις σας είδαν άρχισαν οι ερωτήσεις. Ξέρει ο Δήμαρχος, γνωρίζει ο Δήμαρχος τι ταλαιπωρία περνάμε, λέει, κάθε πρωί οι κάτοικοι του Στροβόλου πάνω στο roundabout. Δεν θα πω το... Εκεί, στο roundabout όμως, επειδή είναι κλειστή όλη γύρω δρόμοι και την ίδια ώρα θα ξεκινήσουν και έργα στη Τσερίου, μάλλον λέει για την Αργυρουπόλεως. Ναι. Κύριε Σταυρινίδη, από ό,τι καταλαβαίνω, και να μην πω να κάνω διαφήμιση του κτηρίου. Κοιτάξτε, θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι σε καμία φάση δεν θα κλείσει ο δρόμος, θα είναι συνεχής η ροή και ο δρόμος θα είναι ανοιχτός σε όλες τις φάσεις. Mm-hmm. Επομένως, δεν θα αλλάξει η κυκλοφορία με αυτό το έργο. Θα συνεχιστεί η κίνηση να είναι όπως είναι σήμερα. Απλά θα στενεύσει ο δρόμος λόγω των έργων και των εξκάφων που θα γίνονται. Ναι. Τη μία πλευρά του δρόμου. Ναι. Θα τελειώνει η μία πλευρά και μετά θα ξεκινάει η απέναντι πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστημένοι έφυγαν οι κάτοικοι εκεί και οι επηρεαζόμενοι. Θα τους ακούσουμε τώρα. Ναι. Νομίζω στην πλειοψηφία είχαν ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις που είχαν δοθεί εκ μέρους του Δήμου. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι το οποίο περιμένουν πάρα πολλά χρόνια, Δήμαρχε, και με ευελπιστούν ότι στο τέλος αυτών των 24 μηνών θα πάρουν αυτό που θα επιθυμούν όλοι και για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και για να είναι ένας δρόμος ασφαλής, έτσι για να νιώθουν όλοι ικανοποιημένοι στο τέλος της ημέρας. Αυτό δεν είναι ο στόχος? Κοιτάξτε, το στοίχημα είναι να έχουμε έναν δρόμο πρότυπο, ευρωπαϊκό, σύγχρονο, ασφαλή, όπου θα μπορούν να τον απολαμβάνουν και οι πεζοί και τα οχήματα να μπορούν να διέρχονται με μεγαλύτερη άνεση. Επομένως, ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης που θα έχουμε πάρα πολλούς χώρους στάθμευσης ακριβώς για να μην σκοτώσουμε την εμπορικότητα, αλλά να την ενισχύσουμε. Θα έχουμε διαβάσεις πεζών, 18 διαβάσεις πεζών, 14 στάσεις λεωφορείων, θα αναβαθμιστεί, θα γίνει σύστημα αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων ακριβώς για να μην παρουσιάζονται τα φαινόμενα των πλημμύρων
που θυμάστε. Ναι, βέβαια. Πότε, βέβαια, βέβαια. Αυτό, που πλημμύριζε η Τσερίου, ήταν ένα από τα επίμαχα σημεία η Τσερίου, όπου πλημμύριζαν οι δρόμοι. Πλατιά πεζοδρόμια για τους πεζούς, υψίκορμα δέντρα. Θα έχουμε 530 λεκάνες. Θα υπάρχουν παγκά και καθιστικά και κάδια ανακύκλωσης. Με ρωτάνε αν θα καταργηθούν κάποια κυκλική κόμβη. Θα καταργηθούν κάποια κυκλική κόμβη που υπάρχουν. Όχι, δεν θα καταργηθούν. Εντάξει. Μάλιστα. Ο κόσμος έχει απορίες. Εμείς να ρωτούμε να μας πει ο Δήμαρχος. Ο Στρόβολος αλλάζει, κυρία Αγαπητού, και η Τσερίου ξεκινά. Αυτό να το δούμε 14 του Οκτώβρη. Της δεκαετίας του 90. Έτσι, σωστά. Και το 2024. Εντάξει, καλό αργά παρά ποτέ. Ευχαριστώ, Δημάρχε μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα.